Με τον φόβο πλημμυρικών φαινομένων ζουν κάτοικοι πέριξ του ποταμού Δρακουλιάρη και Γιώφυρου, καθώς όπως υποστηρίζουν, δεν έχει καθαριστεί σε ένα μεγάλο τμήμα του. Προτού βρεθούν αντιμέτωποι με εικόνες καταστροφής, όπως συνέβη πριν λίγα χρόνια, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προκειμένου να γλιτώσουν τα χειρότερα. Έλεος. Όχι μόνο για μένα, θα σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Διότι βλέπουμε τι συνέβη στο Θεσσαλία πάνω και τραβά τα μαλλιά σου. Λοιπόν, που καλεί στην κολοχή, θα φυσάει και το γιαούρτι, όπως το λένε. Από τη μεριά δε του Δρακουλιάρη, πάει Αγίου Σύλλα, μιλάμε τον κάμπο του Αγίου Σύλλα, έχουν καθαρίσει πέρσι γύρω στα 350 μέτρα. Όλο το ποτάμι, και όποιο θέλει, ιδού η ρόδο που λέμε, ιδού και το πίδημα, να έρθει να του το αποδείξω. Περισσότεροι από 550 πολίτες υπέγραψαν σχετική επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία κατέθεσαν τόσο στην περιφέρεια Κρήτης, όσο και στον Δήμο Ηρακλείου, με αίτημα τον καθαρισμό του ποταμού Γιώφυρου Δρακουλιάρη. Να τα καταθέσουμε και στον εισαγγελέα, για να μπορέσουμε να δικαιωθούμε από αυτό το πρόβλημα. Για να γίνει καθαρισμός του ποταμού και όχι να πνιγόμαστε κάθε χειμώνα. Κάθε χειμώνα, δηλαδή αν κάνει τα νερά αυτά που έκανε στη Βόρεια Ελλάδα, απάνω στο Βόλο και σε αυτά τα μέρη, όχι απλά θα πνιγούμε, θα χαθούμε. Δεν ξέρω αν θα το καθαρίσουν. Εγώ στη συνείδησή μου, σαν άνθρωπος, αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί έκανα το χρέος μου να προστατέψω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και όσους άλλους μπορώ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα υπάρξουν προβλήματα στο Ηράκλειο, υποστηρίζει ο Νίκος Ιρηγονάκης, ο οποίος χαρακτήρισε ως ικανοποιητικό το επίπεδο καθαρισμού των ποταμών και ρεμάτων, με τις σχετικές εργασίες να συνεχίζονται από 10 συνεργεία. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, αρκετά ικανοποιητικό. Έχουμε ξεκινήσει από τις εκβολές και θα φτάσουμε μέχρι και τον Δρακουλιάρη. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλά χιλιόμετρα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου είναι το γεγονός ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, να το τονίσουμε αυτό, υπό φυσιολογικές συνθήκες και κάτι ακόμα χειρότερο, δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά τα ποτάμια και τα ρέματα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Προκειμένου να μην κινδυνεύσει η οικογένειά του, δημότης έκοψε αρκετά καλάμια, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό διέξοδο στη ροή του νερού. Η μοίρα το έβαλε σε μια τεχνητή λίμνη εδώ πέρα, η οποία τα νερά δεν έχουν φεύγει και ουμιγέννητο. Αν ξαναβρέξει, το νερό πέρυσι, όχι πρόεδρε, στις επόμενες πλημμύρες έχει φτάσει μέχρι και 3 μέτρα. Προσπαθώ τώρα και 15 μέρες, όπως είδατε εδώ, το χαντάκι να ανοίξω για να έχουν τα νερά φεύγα από τη λίμνη. Πέρα από τις εικόνες που παραπέμπουν σε ζούγκλα από καλάμια, δημότες τονίζουν την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς αρκετές φορές μέσα σε ένα χρόνο έχουν αντικρίσει λίμματα στον ποταμό. Δεν γίνεται να μιλάμε για πράσινη Ελλάδα και να καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι τον ποταμό. Και πολλές φορές πέφτουν όχι ακαθαρισίες χοντρές, αλλά πέφτουν νερά βρώμικα από το βιολογικό στον ποταμό.